Φίλο και φτερό έκαναν οι γερμανικές αρχές το σπίτι των γονέων του Ανδρέας Λούπιτς στο Μονταμπάουρ της Γερμανίας. Αναζητούν κάποιο στοιχείο που θα τους βοηθήσει να ανακαλύψουν τους λόγους για τους οποίους ο 28χρονος συγκυβερνήτης του μοιραίου Airbus της German Wings έριξε το αεροπλάνο στις Γαλλικές Άλπεις. Οτιδήποτε θα μπορούσε να ρίξει φως στη συμπεριφορά του εξετάζεται από τις γερμανικές αρχές. Η παγκόσμια κοινή γνώμη έχει στρέψει την προσοχή της στο νεαρό πιλότο που προσελήφθη από τη German Wings το Σεπτέμβριο του 2013 και είχε μόλις 630 ώρες πτήσης. Ανάλογη επιχείρηση των γερμανικών αρχών έγινε και στο διαμέρισμά του στο Ντισελντόρφ. Οι γαλλικές αρχές δεν μας παρήχαν κάποια συγκεκριμένη πληροφορία σχετικά με το τι θα έπρεπε να ψάξουμε. Όμως εμείς θα ερευνήσουμε όλο το διαμέρισμα και ελπίζουμε ότι θα προκύψουν κάποιες ενδείξεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στη συντριβή του αεροπλάνου ή ίσως για κάποιο κίνητρό του, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Ντισελντόρφ. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στις πληροφορίες για το διάστημα που έπασχε από κατάθλιψη. Όσοι γνώριζαν τον Ανδρέας Λούπιτς μιλούν για έναν ευχάριστο, πολύ ήρεμο και υπεύθυνο άνθρωπο που είχε πάθος με τα αεροπλάνα από μικρός.